Τέλειωσε ο χρόνος για όσους ανεμβολίας τους άνω των 60 ετών δεν θέλησαν να κάνουν το εμβόλιο. Από σήμερα 17 πρώτου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ στους συγκεκριμένους πολίτες, το οποίο ωστόσο για το μήνα Ιανουάριο θα είναι 50 ευρώ επειδή είναι μισός μήνας. Μιλώντας για τους ανεμβολίαστους και το διοικητικό πρόστιμο των 100 ευρώ, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβερνήσεως Γιώργος Γεωργαντάς τόνισε ότι τα έσοδα από τα πρόστιμα θα πάνε στο σύστημα υγείας και υπογράμμισε ότι δεν θα γίνει καμία παρακράτηση από μισθό ή σύνταξη, ενώ τόνισε ότι το πρόστιμο θα βεβαιώνεται από την ΑΔΕ. Διευκρίνησε ότι το πρόστιμο επιβάλλεται σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί καθόλου. Για τους υπολείπους που είναι μερικώς εμβολιασμένοι, απλώς λύγει το πιστοποιητικό τους. Εξαιρούνται όσοι έχουν νοσήσει, ωστόσο μετά από 90 ημέρες από την νόσηση πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Παράλληλα, αν κάποιος εμβολιαστεί μέσα στον Ιανουάριο, θα πληρώσει πρόστιμο 50 ευρώ. Για όσους έχουν ζητήσει να εξαιρεθούν από τον εμβολιασμό για λόγους υγείας, ο κύριος Γεωργαντάς είπε ότι θα πρέπει να έχουν κάνει αίτηση στις τριμελείς επιτροπές σε κάθε υγειονομική περιφέρεια μέσω του γιατρού τους. Εφόσον η αίτηση δεν γίνει δεκτή όμως, θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού για εμβολιασμό μέχρι τις 28 Ιανουαρίου. Ο κύριος Γεωργαντάς διευκρίνησε πως εξαιρούνται από το πρόστιμο όσοι πολίτες έχουν κάνει αίτηση εμβολιασμού κατοίκων και δεν έχει γίνει ακόμη εμβολιασμός, οι οποίοι ανέρχονται σε 15.000 και δεν έχουν εμβολιαστεί. Εις ό,τι αφορά τους πολίτες που έχουν εμβολιαστεί στο εξωτερικό, στις 60 χώρες που αναγνωρίζεται το πιστοποιητικό τους στην Ελλάδα, θα μπορούν να καταχωρηθούν μέσα στην πλατφόρμα αναγνώριση.εμβόλιο.gov.gr.